20 χρόνια δημοσιογραφία με άποψη. Για ακροατές με κριτική σκέψη. Ήχο 99,8. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. And I hope you'd see my face, and that you'd be reminded that for me it isn't over. Και ακούγοντας τη φωνή της Δίας, μπορώ να σας πω ότι η Δία είναι μαζί μας, η Δία Γιαννοπούλου, και θα μας μιλήσει πλέον. Καλησπέρα, Δία. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση να μιλήσεις στην εκπομπή μου, για σένα και για τη δουλειά σου. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και συγχαρητήρια για την εκπληκτική φωνή, πρέπει να το πω, τη λατρεύω. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, και για να ξεκινήσουμε, ο κόσμος εδώ πέρα τουλάχιστον δεν σε ξέρει. Θα ήθελες να μας πεις, γεννήθηκες πότε? Γεννήθηκα το 83. Σε ρωτώ τώρα κάποια στοιχεία για τον εαυτό σου. Έτσι, ναι. Μεγάλωσες στην Αθήνα, ζεις στην Αθήνα? Ναι, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το τραγούδι? Ξεκίνησα να ασχολούμαι πριν περίπου 6-7 χρόνια, ξεκινώντας κάποια μαθήματα φωνητικής. Έτσι δηλαδή ξεκίνησα σαν πιο εξειδικευμένα στο τραγούδι. Και από εκεί και πέρα κύλησαν όλα γρήγορα, κύλησαν όλα χωρίς να το καταλάβω. Από πού έχεις ξεκινήσει? Ξεκίνησα με φίλους, παίζοντας σε γκαράζ, σε σπίτια, έτσι παρεΐστικά για διασκέδαση δική μας. Ναι. Και γνώρισα και άλλα άτομα, ερασιτέχνες κυρίως και αυτοί, που έπαιζαν μουσική. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε όμορφα πράγματα. Ναι, το προηγούμενο κομμάτι, το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε λίγο μετά τις 8, είναι σε συνεργασία με τον Νίκο, το Zero Project. Ναι. Έτσι. Έχετε συνεργαστεί και έχετε βγάλει κάποια κομμάτια πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Δηλαδή, με δεδομένο αυτό που λες, ξέρεις, φίλοι ερασιτέχνες, έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά. Πόσο δύσκολο ήταν για έναν ερασιτέχνη να μπει σε μια διαδικασία να βγάλει ένα τόσο καλό επαγγελματικό αποτέλεσμα? Δουλεύοντας μαζί με τον Νίκο, ο Νίκος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και συνεργάτης και καλλιτέχνης. Είναι πολύ εύκολο να δουλεύεις μαζί του, γιατί είναι απίστευτα οργανωμένος και τα προσέχει όλα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Οπότε εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στη συνεργασία όλη αυτή και να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα και κάνουμε. Ναι. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω σε λίγο. Με ποιους άλλους έχεις κάνει και κάποιες άλλες δουλειές, κυρίως live, μπορείς να μας πεις γι' αυτό? Ναι, και αυτό ξεκίνησε έτσι παρεΐστικά με φίλους. Ναι. Πριν περίπου το 2011 πρέπει να ήταν. Είπαμε 4 φίλοι να ξεκινήσουμε με ένα συγκρότημα, τους tribute. Ήμασταν φωνές, κιθάρα, καχόν και μπάσο. Λέγαμε ξένες διασκευές, ναι, ακουστικές, και αυτό όλο κράτησε 2 χρόνια με live και περάσαμε πολύ όμορφα. Είχες και άλλες συνεργασίες εκτός από το συγκρότημα αυτό, το tribute, δηλαδή συνεργάστηκες με κάποιους άλλους ανθρώπους?
Γενικά υπήρχαν διάφορες συνεργασίες με φίλους που ήθελα να κάνουμε πράγματα. Με τη Μαριέτα Φαφού τη συνεργάστηκα κάποια στιγμή. Μου ζήτησε να τραγουδήσω για μια διαφήμιση. Ναι. Και γενικά όσοι άνθρωποι έχουν ιδέες και μεράκι και μου ζητάνε να κάνουμε πράγματα, έχω εγώ κάποια ιδέα, κατευθείαν το κάνουμε. Κατευθείαν μπαίνουμε μέσα στη φωτιά. Ναι, έτσι. Ναι, κατευθείαν. Συνεχίζεις κανονικά τις σπουδές σου στη φωνητική? Ναι, αυτή τη στιγμή έχω επικεντρωθεί σε αυτό περισσότερο. Ναι. Γιατί γενικά όλα τα χρόνια έκανα λίγο σκόρπια πράγματα. Έχω κάνει αρκετά μαθήματα φωνητικής, αλλά ήθελα να μάθω πιο πολλά πράγματα για τη μουσική. Δηλαδή ασχολήθηκες περισσότερο με το κομμάτι να μάθεις τι είναι η μουσική και από εκεί πέρα σε οδήγησε στο τραγούδι, δηλαδή στο να ενδιαφερθείς να το πάρεις πιο ζεστά. Έγινε το ανάποδο. Πρώτα ασχολήθηκα με τα μαθήματα φωνητικής, με το τραγούδι, ναι. Και τώρα αποφάσισα να ασχοληθώ με τη μουσική. Οπότε έχω ξεκινήσει μαθήματα και αυτό είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, σπουδές δηλαδή. Σπουδές. Τι ονειρεύεσαι, δηλαδή εσύ, σαν Δία, ήδη κάποιοι άνθρωποι έχουν αναγνωρίσει το ταλέντο σου, σε εκτιμάνε πάρα πολύ. Έτσι, πρέπει να το πω ότι ο ίδιος ο Zero Project μου είπε είναι μια εκπληκτική φωνή, πρέπει να της μιλήσεις. Πώς το βλέπεις, δηλαδή τι σκέφτεσαι, ας πούμε, τι θέλεις, τι ονειρεύεσαι? Σκέφτομαι. Ας το πάμε κατά στο τι ονειρεύεσαι. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί κάθε μέρα σκέφτομαι άλλα. Και την επόμενη σκέφτομαι ότι αυτό που σκέφτηκα σήμερα είναι καλύτερο από αυτό που σκέφτηκα χθες. Και αυτό δεν καταλήγει κάπου. Γιατί έχω πολλές ιδέες, αλλά αυτές αλλάζουν. Ναι, αλλά η συνεργασία όμως με κάποιους ανθρώπους πρέπει να σε βοηθάει στο να λες ότι πηγαίνω προς τα εκεί. Όπως μου είπες, ετοιμάζετε κάποια πράγματα. Έχετε κάποια σχέδια στο νου σας. Τι σχέδια είναι αυτά? Σίγουρα με τον Νίκο θα συνεχίσουν να κάνουμε κομμάτια. Από εκεί και πέρα εγώ έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου. Θα ήθελα, εφόσον το συγκρότημα το προηγούμενο με τους tribute έκλεισε αυτός ο κύκλος, και σκέφτομαι ότι θα ήθελα να ξεκινήσω κάτι καινούριο σε άλλο ύφος. Πάλι με ένα καινούριο συγκρότημα δηλαδή? Ναι, με ένα καινούριο συγκρότημα, έτσι πάλι παρείστηκα βέβαια και με διάθεση και με πολύ μεράκι πάλι, αλλά σε ένα διαφορετικό στυλ ίσως. Να σε ρωτήσω, πέρα από την αγάπη που μπορεί να έχει κάποιος, κάποια στιγμή νιώθει ότι ίσως ένα κομμάτι της αναγνώρισης αυτή θα ήταν εμπορική επιτυχία, ναι. Έτσι. Μέσα στο μυαλό σου περνάει, αφού συνεργάζεσαι λοιπόν με τον Νίκο, θεωρώ δεδομένο ότι κινήσαστε κι εσείς μέσα στα πλαίσια του Creative Commons, δεν κάνω λάθος, έτσι, πώς το σκέφτεσαι αυτό το κομμάτι? Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχεις ξεκινήσει και έχεις βγάλει μια πορεία η οποία θα βασιστεί σε κάποιες συνεργασίες, πώς σκέφτεσαι το κομμάτι της εμπορικής επιτυχίας? Και επίσης, μάλλον θα το συνεχίσω στο δεύτερο μέρος, πες μου πώς σκέφτεσαι το κομμάτι της εμπορικής επιτυχίας. Δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Γιατί αυτό που σκέφτομαι εγώ μέσα μου είναι πράγματα που θέλω να προσφέρω, όπως μου έχει προσφέρει εμένα η μουσική τόσα χρόνια. Ακαθαρά αγάπη δηλαδή για τη μουσική? Ναι, δηλαδή στιγμές που εγώ δεν ήμουν καλά ή που ήμουν καλά και η μουσική ήταν πάντα δίπλα μου. Αυτό θα ήθελα να καταφέρω κάποια στιγμή να το κάνω εγώ για τους υπόλοιπους. Σαν νέα καλλιτέχνης, νιώθεις ότι εδώ πέρα, ζούμε στην Ελλάδα, έτσι, νιώθεις ότι υπάρχει αρκετό κίνητρο πέρα από την προσωπική αγάπη για να σε βοηθήσει, υπάρχει κάποιο να σε σπώξει να πας παραπέρα, να επιδιώξεις περισσότερα πράγματα? Δηλαδή πόσο εύκολο είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργείς, να το πω έτσι? Γενικά πιστεύω ότι όποιος θέλει κάτι πάρα πολύ και δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό, το πετυχαίνει. Ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, όπως τώρα? Τώρα, οι συνθήκες εδώ είναι δύσκολες σίγουρα. Αυτός που το θέλει θα το πετύχει, αλλά δεν ξέρω αν θα το πετύχει στο βαθμό που θα θέλει. Γιατί υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα πλαίσια εδώ πέρα. Αυτή υπάρχει μια ομοιότητα. Έχω μιλήσει
πολύ λίγο με κάποιους ανθρώπους και γι' αυτό ακριβώς σε πολλοί επιδιώκουν να προωθήσουν τη δουλειά τους κυρίως στο εξωτερικό και ιδίως με μουσική η οποία έχει αγγλικό στίχο. Και θεωρείς ότι αυτός είναι ένας στην ουσία αναπόφευκτος δρόμος για κάποιον νέο καλλιτέχνη στην Ελλάδα ο οποίος ασχολείται με τη μουσική, ασχολείται με τον αγγλικό στίχο, θέλει να βγάλει και καινούργια δουλειά, είναι ο καλύτερος δρόμος αυτός, πιστεύεις? Νομίζω ότι καθένας πρέπει να κάνει καλύτερα αυτό που λέει η διέστησή του. Δηλαδή αν αισθάνεται ότι εδώ αυτά που θέλει να κάνει, είτε δεν υπάρχει το κοινό, είτε δεν υπάρχει το μέσο, είτε οτιδήποτε και δεν θα μπορέσει να το κάνει εδώ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κυνηγήσει έξω. Μάλιστα. Υπάρχει ανταπόκριση για τους νέους Έλληνες που βγαίνουν, δηλαδή έχετε βάλει μια προσωπική εργασία εξαιρετικά μεγάλη, δηλαδή είπαμε ότι, θα το πω έτσι, ότι για να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη μου έλεγες έχω μαθήματα, πότε θα βρω το κενό, έτσι, πίσω από αυτή την προσωπική δουλειά λοιπόν, βλέπεις ότι στον κόσμο υπάρχει μια ανταπόκριση, δηλαδή ανταποκρίνεται αυτό που εσύ προσπαθείς, η δουλειά σου στην Ελλάδα, στο κοινό στο οποίο απευθύνεσαι? Ναι, ανταποκρίνεται. Και γενικά το βλέπω, γιατί είναι πιο εύκολο να το βλέπεις σε άλλους ανθρώπους παρά στον εαυτό σου και να είσαι αντικειμενικός. Βλέπω τόσα πολλά νέα παιδιά που έχουν απίστευτο ταλέντο και απίστευτες ιδέες, ότι υπάρχει κόσμος που τους ακολουθεί. Υπάρχει κόσμος που τους βλέπω. Και παρά την οικονομική κρίση που λέμε και όλα αυτά, είναι εκεί στα μπαράκια και τους ακούει. Είναι εκεί πέρα όπου μαζεύονται, δηλαδή να κάνουν live, μαζεύεται ο κόσμος και τους ακούει. Ναι. Η επιρροή της μουσικής της ελληνικής, της λαϊκής, δηλαδή μάλλον δεν θα το πω έτσι, γιατί είναι λάθος. Είναι λάθος, γιατί η ποιότητα της μουσικής είναι προσωπικό ζήτημα για τον καθένα. Να το θέσω, πώς να το πω, έπρεπε να το σκεφτώ καλύτερα αυτό έτσι και να το γράψω καλύτερα. Πιστεύεις ότι οι Έλληνες έχουν ικανοποιητική, έχουν μουσικό αυτή, να το πω έτσι, να μην πω για παιδεία, έχουν μουσικό αυτή, δηλαδή μπορούν να καταλάβουν το καλό όπως το νιώθεις εσύ, όχι μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι ξέρεις ότι συμμετέχουν, αν θεωρείς γενικά ότι οι Έλληνες το έχουν το μουσικό αυτή? Πιστεύω ότι το έχουν, απλά κινούνται πιο πολύ με βάση τη διάθεσή τους και το τι τους αρέσει εκείνη τη στιγμή περισσότερο, όχι τι είναι πραγματικά καλή μουσική. Είναι βασισμένη δηλαδή στον αυθορμητισμό? Νομίζω πως ναι. Πώς βλέπεις την επιρροή, δηλαδή εσύ είσαι μια κοπέλα η οποία τραγουδάει τον ξένο, πώς βλέπεις την επιρροή του ξένου τραγουδιού στην ελληνική μουσική? Εσύ ασχολείσαι από αυτό, αλλά πώς την βλέπεις όμως αυτή την επιρροή? Αλλάζει η ελληνική μουσική, η ελληνική φωνή αλλάζει? Εγώ νομίζω ότι η μουσική είναι μία. Τώρα από εκεί και πέρα πώς αισθάνεται κανείς καλύτερα να εκφραστεί, αυτό είναι τελείως προσωπικό θέμα. Από όλες τις χώρες υπάρχουν επιρροές που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί, να μελετήσει και να μπορέσει να φτιάξει κάτι πάρα πολύ καλό και να φτιάξει ένα κράμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε κοντόφθαλμοι και ας είμαστε και ανοιχτόμυαλοι και ας σκεφτούμε και λίγο πώς μπορούμε να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, να κάνουμε κάτι ακόμη πιο μπροστά και κάτι ακόμη πιο καινούριο. Εσύ τι επιρροές είχες, ποιοι τραγουδίστρες ή τραγουδίστρες έχουν επηρεάσει? Γενικά είμαι πολύ ανοιχτή στη μουσική. Κατά καιρούς, όπως και πολύ πιστεύω, αλλάζουν και οι διαθέσεις μου και οι προτιμήσεις μου και αυτά, αλλά τα τελευταία χρόνια ακούω πολύ jazz και soul. Υπάρχει κάποια τραγουδίστρια που ίσως να σου έθεσε τον πήχη ίσως και λίγο ψηλά, θεωρείς? Ο πήχης είναι πάντα ψηλά. Αλλά δεν... μ' αρέσουν πάρα πολύ οι καλλιτέχνες. Αλλά όμως δεν μου αρέσει ένας. Μου αρέσουν πολύ. Οπότε μου αρέσουν πολλά κομμάτια.
Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτός ο καλλιτέχνης και μου αρέσει μόνο αυτός, ή αυτού του καλλιτέχνη μπορώ να ακούω κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ τα κομμάτια του, γιατί μου αρέσουν όλα. Ναι, αλλά προφανώς, μου αρέσουν όλα. Ναι, αλλά προφανώς όμως γυναικείες, ας πούμε, φωνές της jazz σε επηρεάσανε, κάτι σε επηρεάζουν. Ναι, σίγουρα, εντάξει, σίγουρα. Η Billie Holiday, η Etta James, η Ella Fitzgerald. Γυναικείες κυρίως φωνές. Γυναικείες κυρίως φωνές, ναι. Ναι, αλλά και αντρικές. Εντάξει, Louis Armstrong, Ray Charles. Πολύ, πάρα πολύ. Αλλά κυρίως κομμάτια τους, δηλαδή αυτό το κομμάτι. Συνήθως αυτά είναι ο πύχης που βάζω. Τι θέλω να μπορέσω να πω αυτό το κομμάτι όπως το ερμήνευσε αυτός ο καλλιτέχνης. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Είναι, γιατί θα πρέπει να το πεις με... να είσαι εσύ, να... και όταν μιλάμε για μεγάλα ονόματα θα πρέπει να το τιμήσεις το κομμάτι. Το έλεγα αυτό τώρα σκεπτόμενος το κομμάτι της Αντέλ, έτσι, το Someone Like You, όπου έχεις βάλει εξαιρετικό πάθος, και σκεφτούμε αυτό το πράγμα ότι παρότι το τραγούδι το έχει πει, ας πούμε, μια διάσημη φωνή και μια πάρα πολύ όμορφη φωνή, έβαλες μέσα το δικό σου το στοιχείο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, γιατί θα το ξανακούσουμε λίγο πιο μετά. Του έβαλες όμως το δικό σου το στοιχείο. Δηλαδή, μπορεί να λέμε ότι ξέρεις κάτι. Ναι, θέλω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του κομματιού ή της φωνής, αλλά στην ουσία έβαλες το δικό σου το στοιχείο. Και συνεχίζεις, το σκέφτεσαι ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για κάποιον νέο, ας πούμε, καλλιτέχνη να προχωρήσει. Δηλαδή, βάλε τη φωνή σου, τη δική σου. Δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτό που λέω. Θα πρέπει να το διευκρινίσεις. Βάλε τη δική σου τη φωνή. Εξασκήσω, ας πούμε, με κάποια κομμάτια ή δούλεψε πάνω σε κάποια κομμάτια, προώθησε κάποια κομμάτια, κάποια cover, να το πω έτσι, μέχρι να βρεις το προσωπικό σου στυλ. Προσωπικά πιστεύω ότι εννοείς σε ύφος, σε τίτλους, ναι, τραγούδια, ναι, ή εσύ, τη φωνή μόνο. Θα το θέσω σε εσένα ίδια προσωπικά, έτσι. Το στυλ σου, πώς εσύ το διαμόρφωσες, το στυλ που τραγουδάς, τον τρόπο σου? Νομίζω ότι αυτό βγαίνει από μέσα μας. Αλλά τα τραγούδια που επιλέγουμε και το στυλ που επιλέγουμε να τραγουδήσουμε, νομίζω ότι αυτό θέλει ψάξιμο. Να δεις τι πραγματικά σου αρέσει, τι πραγματικά σε εκφράζει, και πιο πολύ, με ποιο στυλ μπορείς να προσφέρεις περισσότερο, να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό για να δώσεις συνέστημα. Εσένα το ένστικτό σου σε έχει βοηθήσει σε αυτό? Δηλαδή βλέπεις ότι το ένστικτό σου που σου λέγε αυτό θέλω, αυτό είναι, ανταποκρίθηκε σε αυτό, στο αποτέλεσμα που ήθελες? Επειδή είμαι λίγο αυστηρή πάντα. Ναι. Δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένη. Ακόμα και αν σου πούνε και τα καλύτερα λόγια, εσύ θα πεις όχι, α, ναι, όχι ακόμα. Α, ναι, δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι. Εγώ το δικό μου δεν ήμουν αρκετά καλή. Α, έτσι το έχουμε δηλαδή, δεν το γλιτώνουμε αυτό το πράγμα. Ναι, και, ναι. Απ' τη μια είναι καλό αυτό βέβαια, γιατί πάντα προσπαθείς για το καλύτερο όταν σκέφτεσαι έτσι, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και τα μπράβο από τον εαυτό σου. Με βάση τις συνεργασίες που έχεις αυτή τη στιγμή, είπαμε, υπάρχουν κάποιες συνεργασίες οι οποίες τρέχουν και δεν είναι μόνο ο Zero Project, υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν και στίχους, Έλληνες. Έτσι, νομίζω ο Ιωάννας είναι που είχε γράψει τους στίχους. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Πώς βλέπεις τη μετέπειτα πορεία σου στον χώρο? Δηλαδή, ας πούμε, αν σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 2 χρόνια, πώς τον σκέφτεσαι? Πώς τον σκέφτομαι? Μουσικά πάντα μιλάμε. Ναι, βέβαια. Θα ήθελα να έχω ολοκληρώσει ένα μεγάλο κομμάτι των σπουδών, να έχω μάθει πολλά πράγματα, ώστε να μπορώ να κάνω δικά μου κομμάτια. Θες να κάνεις δικά σου κομμάτια? Θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή, γιατί είναι πολύ λογικό ότι ναι μεν μπορεί τον άλλον να είναι πάρα πολύ ωραία και να εκφράζεσαι μέσα από αυτά, αλλά τα δικά σου συναισθήματα και τα δικά σου λόγια και οι στίχοι σίγουρα σε εκφράζουν περισσότερο. Υπάρχει κατάλληλη στιγμή γι' αυτό? Πιστεύω ότι όταν έρθει θα το καταλάβω. Από τους Έλληνες, από το ελληνικό κοινό, από τους ανθρώπους που σε ακούνε, τι περιμένεις εσύ σαν τραγουδίστρια, μια νέα τραγουδίστρια, μια πολύ όμορφη φωνή, τι περιμένεις?
δεν περιμένω κάτι παραπάνω από αυτό που έχω πάρει, γιατί είναι ήδη πολύ. Θεωρείς ότι είναι πολύ. Εξαιρετικά ναι, μετριόφρον, έτσι. Ορίστε. Είσαι εξαιρετικά μετριόφρον. Όχι, απλά πιστεύω ότι όταν κάνεις κάτι για ένα συγκεκριμένο λόγο, και όπως είπα αυτό το κάνω γιατί θα ήθελα να δώσω αυτό που έχω πάρει και εγώ τόσα χρόνια, δεν περιμένεις κάτι από τον άλλον. Απλά προσδοκείς να νιώσει αυτό που νιώθεις εσύ για άλλους καλλιτέχνες. Να σας ρωτήσω κάτι, πιστεύεις ότι ο ρομαντισμός του καλλιτέχνη μετράει? Δηλαδή στον άνθρωπο που τα ακούει μετράει, υπάρχει βάρος σε αυτό? Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι πάνω σε αυτά που είπαμε? Θεωρείς ότι υπάρχει κάτι που θα ήθελες να πεις, το οποίο ίσως εγώ το αμέλησα σε σχέση με τη δουλειά σου? Με κάλυψες. Σε κάλυψα, τα είπαμε όλα. Όλα. Όλα τα πάντα. Ένα μήνυμα στους φίλους μου εδώ πέρα που μας ακούνε στην Ιεράπετρα. Είμαστε και στην επαρχία και θα σου το πω έτσι, είναι πιο δύσκολο στην επαρχία να ακουστούν κομμάτια σε αυτό το ύφος και σε αυτό το στυλ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που τα αγαπάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε, έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ήδη με έχουν ερωτήσει για σένα. Ωραία, σου ευχαριστώ πολύ. Ναι. Όπως επίσης, αν θα μας πεις αυτό, θα μας πεις πού θα βρούμε τη δουλειά σου. Τη δουλειά μου. Mm-hmm. Η δουλειά μου δεν υπάρχει κάπου συγκεντρωμένη, τουλάχιστον προς το παρόν. Ναι, εννοώ, ναι. Στο ίντερνετ, ας πούμε στο site του Zero Project υπάρχουν τα κομμάτια που έχουμε κάνει μαζί. Mm-hmm. Από εκεί πέρα υπάρχει η σελίδα ακόμα των Tribute, που και εκεί υπάρχουν κάποια βιντεάκια από τα live μας, στο Facebook και γενικά στο ίντερνετ. Και στο YouTube. Τώρα στο μέλλον ίσως κάνω κάτι πιο οργανωμένο και να μπορούν να με βρίσκουν πιο εύκολα. Δηλαδή εγώ μιλούσα εδώ, εκεί ήθελα να απευθύνω, ότι σε συνεργασία με κάποιους καλλιτέχνες, όποια κομμάτια βγάζουν, επειδή βάζεις τη φωνή σου, σε έχουν διαλέξει σαν τραγουδίστρια να ερμηνεύσεις τα κομμάτια, από αυτούς τους καλλιτέχνες στην ουσία βρίσκουν τη δουλειά σου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, και απλώς έχουμε μέσα στα επόμενα δύο χρόνια κάποιο σχέδιο το οποίο το δουλεύεις για να βγάλεις δική σου δουλειά. Ναι, κάπως έτσι. Κάπως live αυτή τη στιγμή δεν κάνω. Ναι. Οπότε μόνο μέσω ίντερνετ. Μόνο μέσω ίντερνετ. Είναι αυτή τη στιγμή το μέσο το οποίο στην ουσία καθορίζει, να το πω έτσι, και κάποιες εξελίξεις. Πραγματικά. Πραγματικά καθορίζει κάποιες εξελίξεις. Ναι. Εγώ χαίρομαι που τα ακούω, γιατί βλέπω έξω τι δουλειά κάνουν στο ίντερνετ και πόσοι άνθρωποι έχουν βγει μέσω ίντερνετ και έχει αναγνωριστεί η δουλειά τους. Ναι. Ντία, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας μίλησες. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε και περιμένω και αποκλειστικότητα. Στο λέω από τώρα. Θα την έχεις. Θα την έχω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ήταν λοιπόν η Ντία Γιαννοπούλου και μας μίλησε για τη δουλειά της και για τα σχέδιά της. Η φωνή της είναι καταπληκτική. Στο ίντερνετ θα βρείτε κομμάτια πολλά και θα τα αγαπήσετε, είμαι βέβαιος. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφω αμέσως μετά για το τέλος της εκπομπής. Ήχο 99,8.